Την παράσταση Ανακραίων Ραβασάκη στην Ιωνία του Γιάννη Βουλτσίδη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι Κομωτινέοι στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ήταν μια μουσικοθεατρική παράσταση που παρουσίαζε η Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής και ο Μικρός Διάκοσμος. Ο κ. Βουλτσίδης μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση. Σε λίγο θα αρχίσει ο Διόνυσος στο έργο του. Σήμερα έχουμε Διόνυσο, δεν έχουμε Απόλλωνα, βραδιάζει εξάλλου. Και έχουμε τον Ανακραίοντα καλεσμένο, ο οποίος θα στείλει ένα όμορφο ραβασάκι στην Ιωνία. Η Ιωνία δεν είναι μόνο έδαφος, είναι κυρίως πνεύμα. Μπορεί να μένεις σε εκείνο το έδαφος και να μην έχεις καμιά σχέση με το πνεύμα της. Οπότε είναι σαν να μην μένεις. Και να μένεις στην Ανταρκτική και να είσαι Ιωνας. Εκεί πάνω σχετιζόμαστε τώρα, εκεί πάνω φιλοσοφούμε. Και εδώ έχει έρθει και ο φίλος μου, ο ποιητής και κριτικός θεάτρου Κωνσταντίνος Μπούρας, γιατί έχουμε μια, αποκτήσαμε ή θέλουμε πλέον να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια, να σπάσουμε το να είμαστε ένας μικρός κλειστός κύκλος και να μην εξάγουμε μόνο μπαμπάκι. Και όπως υποστήριξε ο Κωνσταντίνος ο Μπούρας, που είναι και ένας όχι μόνο σοβαρός κριτικός θεάτρου, δεν το συζητάμε αυτό, διδάσκει θέατρο στο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Γιώργου Σόπουλου κτλ. Αλλά πλέον, ας πούμε, η αποκέντρωση είναι πέρα από πολιτική, είναι και ηθική και αισθητική στάση. Θα μιλήσει ο Κώστας για αυτά. Την παράσταση προλόγιζε ο θεατρολόγος ποιητής Κωνσταντίνος Μπούρας, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του κ. Βουλτσίδη, παραβρέθηκε και παρακολούθησε την παράσταση, ενώ μίλησε για τους κριτικούς θεάτρου, τονίζοντας ότι οι κριτικοί πρέπει να είναι δίπλα και να ενθαρρύνουν τις νέες δουλειές και τους νέους ανθρώπους σε αυτό το χώρο. Παρόλο που είχα βαρύ πρόγραμμα, γιατί παρακολουθώ τις παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, δέχτηκα να αναβάλω κάποιες υποχρεώσεις αμέσως μόλις με κάλεσαν από το Διπεθέ Κομωτινής και είχαν την ευγένεια. Δέχτηκα αμέσως, γιατί πιστεύω αυτό που είπε ο κύριος Βουλτσίδης, ότι πρέπει να αποκεντρωθούμε. Δεν είναι η Ελλάδα η Αθήνα, δεν είναι πολυκαβητός και πέντε καφενεία γύρω και δύο παρεούλες που αλληλολιβανίζονται. Συγγνώμη που μιλάω τόσο καθαρά, αλλά πάντα έτσι μιλούσα ως ποιητής. Πρέπει να δούμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που υδρώνει πάνω στη γη. Αυτός είναι το κοινό. Δεν είναι οι πέντε διανοούμενοι που κάνουν συμμαχίες, σύντριγγες και αλληλοθάβονται ή αλληλογραβεύονται ή αλληλοεπαινούνται. Η Ελλάδα έχει ένα πανάρχιο πολιτισμό, γιατί ήταν λαϊκός πολιτισμός. Το αρχαίο θέατρο ήταν τα Καταγρούς Διονύσια για τους αγρότες και τα Ενάστη Διονύσια για τους αστούς, τους πλούσιους, ας πούμε. Είχαν δύο είδη Διονυσίων. Όπως και εδώ λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα είναι Καταγρούς Διονύσια, γιατί απευθύνεται στους ανθρώπους που υδρώνουν πάνω στη γη, που δίνουν την ψυχή τους για να καρπίσει η γη. Από αυτούς εξαρτάται η οικονομία και το φαΐ μας, η επιβίωσή μας. Οπότε για μένα αυτό είναι ιερό. Ναι, μεν είμαστε τόσα, αλλά μέχρι τα 15 μου έζησε σε μία κομμόπολη έξω από την Καλαμάτα, όπου κάθε μέρα παλεύαμε με τη γη, με τις ελιές μας, με τα ζαρζαβατικά μας, με τα καλαμπόκια μας, με τις ποτούλες μας. Το έχω κρατήσει σαν ανάμνηση επικοινωνίας με τη φύση, σαν ιερό πράγμα. Και όταν έρχομαι εδώ και βλέπω όλα αυτά τα καλλιεργημένα χωράφια, ανοίγει η ψυχή μου, χαίρομαι. Έχει μέλλον η ανθρωπότητα όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς εδώ και η τέχνη, αυτούς υπηρετεί. Δεν υπηρετεί τους ομοίους μας και να λέμε, να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να λέμε ως νάρκηση τι ωραίοι που είμαστε. Το λαό πρέπει να υπηρετήσουμε, όλους τους λαούς του κόσμου και να τους ενώσουμε σε κοινά ιδανικά. Είπατε κάτι πριν που είναι σπάνιο στις μέρες μας, ότι έρχεστε και θέλετε να εμψυχώσετε το ανθρώπινο και θεατρικό γίγνεσθε της πόλης. Κάτι που συνήθως έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να ακούμε σκληρή κριτική, και αυτό είναι που πουλάει, βαρύγδουπες εκφράσεις, και εσείς με μία τόσο απλότητα, και ότι εγώ θέλω να εμψυχώσω όσοι ασχολούνται με το θέατρο στην επαρχία. Θα πούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες που μπορεί να επιδέχονται βελτιώσεων, είναι δουλειά του κριτικού. Αλλά ο κριτικός δεν είναι να δοξάζει το εγώ του και να θάβει όλους τους άλλους και να λέει: «Εγώ είμαι ο Θεός που ξέρω τα πάντα και εσείς δεν ξέρετε τίποτα». Είναι λάθος. Ο κριτικός είναι να πει στον καλλιτέχνη αύριο ή την επόμενη φορά που θα στήσεις μια παράσταση: «Μην ξανακάνεις αυτό το λαθάκι» ή «προσπάθησε να το εμπλουτίσεις με περισσότερα ιδανικά».
ή να προσθέσεις και αυτή τη φράση, έχεις ανακρέαντα, βάλε μια φράση από τη Σαφώ, βάλε μια φράση από τον Ευρυπίδη. Η δουλειά του κριτικού είναι συμβουλευτική, δεν είναι ένα κατηγορεί, δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι δικαστής, είναι λάθος αντίληψη αυτή. Είναι εμψυχωτής, βοηθάει τους δημιουργούς. Έχουν κατηγορηθεί διεθνώς, όχι στην Ελλάδα, οι κριτικοί, ότι δεν μπόρεσαν να γίνουν καλλιτέχνες και βγάζουν τα αποθυμένα τους. Στην περίπτωση μου δεν ισχύει, γιατί γράφω ποιήση και είμαι ικανοποιημένος από την αποδοχή της και κάποιες φορές συμμετέχω και ως ηθοποιός, όπως σε λίγο, σε μια διεθνή παραγωγή. Όχι, ο κριτικός πρέπει να ξέρει την κουζίνα και να σου πει την επόμενη φορά βάλε λιγότερο αλάτι. Αυτή είναι η δουλειά του και αυτό διδάσκω στους φοιτητές μου και με αγαπούν, γιατί δεν πρέπει να λέμε κακίες. Τι να πω, το φόρεμα τάδε ήταν έτσι, ο μουσικός ο τάδε είχε βραχνιάσει. Αν πρέπει να τον βελτιώσω θα το πω και με προσοχή, να μην τον προσβάλλω, να μην του καταστρέψω την καριέρα, να μην αυτοκτονήσει την επόμενη μέρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα πάει σε μια παράσταση στην Επίδαυρο που είχε κάτι άθλιες μάσκες φτιαγμένες, που δεν ταιριάζαν. Γράφω μία κακή κριτική στα νιάτα μου και λέω αυτές οι μάσκες ήταν σαν από άλλο έργο, δεν ταιριάζαν και ήταν απαράδεκτες. Περνάει μία εβδομάδα και μένω σε ένα στενάκι μετά την καλλιδρομή στην Αθήνα, πάω στη Λαϊκή και μου μιλάει μια γυναίκα πολύ στενοχωρημένη. Ήταν η γλύπτρια που είχε κάνει τις μάσκες. Έχετε δίκιο, μου λέει, αλλά εγώ δεν θα ξαναβρω ποτέ δουλειά στο θέατρο μετά από αυτό που γράψω και δεν έχω άλλο τρόπο να κερδίζω το ψωμί μου. Έκλαψα. Και από τότε είπα δεν το ξανακάνω.